γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας, τον κύριο Κώστα Καλαϊτζίδη, για να μας πει περισσότερα για αυτά τα έργα των 3 εκατομμυρίων ευρώ που θα δοθούν για το πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης. Καλησπέρα σας, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Καλησπέρα, κύριε Χατζημέση, και καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ, λοιπόν, για πράσινα έργα στη Βέρεια. Ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που υλοποιείται. Έτσι ακριβώς. Και 2,5 εκατομμύρια στην Άουσα. Η υλοποίηση των δράσεων για την αστική αναζωογόνηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας με τη χρήση ανάπτυξης ενέργειας. Αυτά αποτελούν πρωταρχικό στόχο της αλληλεγγύης, της οποίας και βέβαια ηγείται ο Απόστολος Τζιζικώστας. Όλοι εμείς, κύριε Χατζημίση, οι συνεργάτες του στην Ημαθία και όχι μόνο, δικαιωνόμαστε καθημερινά στην πράξη, γιατί η προσπάθεια είναι αδιάκοπη να τρέξει την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε ρυθμούς πρωταθλητισμού, θα έλεγα, και σε αναπτυξιακή πορεία, έτσι ώστε να είμαστε η πρώτη περιφέρεια της χώρας που θα ξεπεράσει την κρίση, όπως επανειλημμένα και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης το έχει δηλώσει. Είναι ένα στοίχημα που έχει βάλει ο Περιφερειάρχης. Έτσι ακριβώς. Βέβαια και η συνεργασία μας με όλους τους Δήμους της Μαθίας θα συνεχιστεί χωρίς καμία διάκριση, τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση. Εδώ βέβαια, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, μιλάμε για πράσινα έργα που είναι πολύ σημαντικά, αλλά και από ό,τι διαβάζουμε και στο δελτίο τύπου το οποίο εκδώσατε, θα στοχεύσετε και στην διαμόρφωση συνείδησης πράσινης και στους πολίτες, αλλά και κυρίως στα μικρά παιδιά, στους μαθητές. Έτσι ακριβώς, κύριε Χατζημίση. Και δεν σταματάμε εδώ. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Θα έρθει και η επόμενη, που και οι Δήμοι μας και οι δύο Δήμοι και όχι μόνο και οι 38 της περιφέρειάς μας θα συμπεριληφθούν σε όλα τα προγράμματα που τρέχει η περιφέρεια. Τώρα περισσότερα... Υπάρχει χρονοδιάγραμμα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, τώρα για αυτά τα έργα, δηλαδή θα τα δούμε σύντομα να υλοποιούνται, να γίνονται πραγματικότητα, να τα βλέπουν και να τα χαίρονται οι πολίτες των πόλεων της Ημαθίας. Βεβαίως. Βεβαίως. Αυτά θα υλοποιηθούν μέσα στην επόμενη... Μέχρι το 2020 τουλάχιστον, που διαρκεί και το πρόγραμμα το ΕΣΠΑ. Και θα συνεχίσουν, κύριε Χατζημίση. Γιατί άλλο 1 εκατομμύριο περίπου θα πάρει ο Δήμος Βέρειας, περίπου 700.000 ακόμη ο Δήμος Νάουσας. Έτσι λοιπόν, τα πράσινα έργα στη Βέρεια και στη Νάουσα θα είναι πραγματικότητα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, για την τηλεφωνική μας επικοινωνία. Καλό σας βράδυ.